φώτα των φιλολόγων ζήτησε ο Alpha για το περιεχόμενο και τον βαθμό δυσκολίας του γραπτού των νέων ελληνικών. Χαρακτηρίζουν το γραπτό βατό και σημειώνουν πως η θεματολογία της έκθεσης ήταν αναμενόμενη, καθώς οι υποψήφοι ήρθαν σε επαφή με τις ερωτήσεις καθ' όλη την διάρκεια της χρονιάς. Στην έκθεση, οι υποψήφοι κλήθηκαν να αναπτύξουν τρία προβλήματα τα οποία οφείλονται στην αλαζονική επέμβαση του ανθρώπου στο περιβάλλον και να εισηγηθούν τρεις τρόπους με τους οποίους ο ενεργός και συνειδητοποιημένος πολίτης μπορεί να συμβάλλει στον περιορισμό της αλόγης της εκμετάλλευσης του περιβάλλοντος. Το μυστικό στις σωστές απαντήσεις ήταν οι υποψήφοι να αντιληφθούν το ζητούμενο. Θα μπορούσαν να πούν για την προώθηση τέλος πάντων της αειφόρου ανάπτυξης, θα μπορούσαν να πούν για αντίδραση στο επίπεδο κοινωνίας των πολιτών. Έχουν πάρα πολλά πράγματα να πούν πώς ο άνθρωπος μπορεί να σώσει το περιβάλλον. Στο δεύτερο μέρος του δοκιμίου, οι μαθητές συνάντησαν αποσπάσματα από το ποίημα του Γιώργου Σεφέρη «Ελένη» και του Κυριάκου Χαραλαμπίδη «Παλινοδία». Στο ερώτημα σε ποιον απευθύνεται η Ελένη σε κάθε ένα από τα κείμενα, στο πρώτο η Ελένη του Σεφέρη, σύμφωνα με τους φιλολόγους, απευθύνεται στον Τεύκρο. Στο δεύτερο, στο άγνωστο που λέμε εμείς, τους έλεγαν ήδη από πάνω ότι είναι το ΙΠΕΝ, τέλος πάντων το ποιητικό υποκείμενων, είναι ο αρχαίος ποιητής της ΙΧΟΡΟΣ. Δεν το προσέξαν. Ήταν μια πολύ εύκολη ερώτηση, με μονάδες χάρισμα για τους μαθητές. Σύμφωνα πάντως με τις έρευνες των τελευταίων ετών, οι υποψήφοι αποτυχάνουν συνήθως τα θέματα που αφορούν τη λογοτεχνία.